Πολλά από τα συνθήματα των διαδηλωτών συχνά στην Ελλάδα στρέφονται κατά των δημοσιογράφων. Η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας αποτυπώνεται διαχρονικά σε έρευνες. Στην πιο πρόσφατη έρευνα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση της παγκόσμιας κατάταξης αναφορικά με την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μόλις το 18% πιστεύει πως τα δελτία ειδήσεων αντιμετωπίζουν δίκαια τα πολιτικά κόμματα, ενώ μόνο το 42% των Ελλήνων πιστεύει πως τα νέα που παρακολουθούν στα δελτία ειδήσεων είναι όντως τα πιο σημαντικά νέα της ημέρας. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας Μάριος Νότας εξηγεί στο Euronews ότι το πρόβλημα ξεκινάει δεκαετίες πριν από τον καιρό της σφιχτά ελεγχόμενης κρατικής τηλεόρασης. Αυτό και επί τόσο μακρύ διάστημα που συνέβαινε στη χώρα μας είχε ήδη δώσει τον τόνο της αναξιοπιστίας. Το οποίο στρεβλώθηκε ακόμα περισσότερο από μια άναρχη έλευση της ιδιωτικής και της δημοτικής ραδιοτηλεοψίας, όπου τα πράγματα πήγαν στο χειρότερο, τόσο πολύ στο χειρότερο, που είχε το παράπλευρο όφελος του να γίνει καλύτερη η ΕΡΤ και η ΕΡΤ, η δημόσια τηλεόραση, να προσφέρει περισσότερη τότε αξιοπιστία σε σχέση με τα ιδιωτικά μέσα. Αναλυτές θεωρούν ότι υπάρχει άμεση συνάρτηση της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών με τη δυσπιστία για την ενημέρωση, αλλά και με τη σχεδόν καθολική αναδιάταξη στο τοπίο των μέσων. Νομίζω ότι είναι η οικονομική κρίση που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ελληνική κοινωνία, αμφισβητεί τα πάντα πλέον. Έχει δημιουργήσει προβλήματα σε εμάς που υπηρετούμε την ενημέρωση. Αυτό που χρειάζεται είναι να επιστρέψουμε και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η πραγματικά αδέσμευτη δημοσιογραφία. Πάντως, μόλις το 58% των πολιτών στα 38 συμμετέχοντα κράτη-μέλη λένε ότι τα μέσα στις χώρες τους κάνουν καλή δουλειά και κρατάνε ίσες αποστάσεις προς τα κόμματα.